Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι ο Γιώργος Παπάς, είμαι ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο και έχω τη χαρά να συνομιλήσω με τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Είναι τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας. Και έχω τη χαρά να συνομιλήσω για ένα θέμα που δένει πάρα πολύ με αυτό που προηγήθηκε, διότι ακούσαμε πριν από λίγο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναλύσεις για τους κινδύνους που ελοχεύουν όλο αυτό το διάστημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την επιχειρηματική σκοπιά. Τι είναι εκείνοι, ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που για τις επιχειρήσεις αποτελούν κινδύνους για την περαιτέρω πορεία τους. Και το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό, αν μέσα σε αυτούς τους παράγοντες υπησέρχονται και άλλοι, αν υπησέρχεται και το κράτος, διότι ο τίτλος, κύριε Χαρίτση, της συζήτησης μας τώρα είναι εάν υπάρχει συνέχεια στο κράτος μία πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα εν ώψη διαδοχικών εκλογικών κύκλων. Ξεκινώντας, θα μου επιτρέψετε μία πολύ μικρή αναφορά στην εμπειρία μου ως ανταποκριτής στη Γερμανία. Το 2017, οι εκλογές στη Γερμανία είχαν διαμορφώσει ένα αποτέλεσμα, είχαν ένα αποτέλεσμα που δυσκόλεψε πάρα πολύ το σχηματισμό κυβέρνησης. Χρειάστηκαν 6 μήνες τότε για τη Μέρκελ για να μπορέσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση. Από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Όλο εκείνο το διάστημα η Ελλάδα βρισκόταν μέσα στο τρίτο μνημόνιο. Οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν σχεδόν καθημερινές. Και το μεγάλο ερώτημα των συναδέλφων μου, και όχι μόνο των συναδέλφων μου τότε από την Ελλάδα, ήταν «Μα μπορεί η Μέρκελ να παίρνει αποφάσεις? Έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις?» Στην ουσία αυτό το ερώτημα υποκρύπτει το βαθύτερο. Μπορούσε να λειτουργήσει η Γερμανία ως κράτος, ενώ είχε μία υπηρεσιακή καγκελάριο? Η απάντηση ήταν βεβαίως, διότι δεν είδαμε πουθενά, τουλάχιστον στα κρίσιμα εκείνα θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα, να μην λαμβάνονται αποφάσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε μία υπηρεσιακή καγκελάριος. Δεν θέλω να κάνω την άμεση σύγκριση της Ελλάδας με τη Γερμανία, είναι σαφώς εντελώς διαφορετικά τα συστήματα και οι αφετηρίες. Αλλά το ερώτημα όμως προκύπτει, και θα ήθελα σε αυτό την απάντησή σας. Έχουμε μπροστά μας μία εκλογική αναμέτρηση σε ένα μήνα. Εσείς ξεκινάτε με το ενδεχόμενο, με την προσδοκία ότι θα υπάρξει κυβέρνηση από αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μία νέα προσφυγή στις κάλπες, κάπου τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας δυνητικά μία περίοδο πολιτικής κυβερνητικής αστάθειας. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό μπορεί το κράτος σε αυτό το διάστημα να αποτελέσει ένα κίνδυνο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα? Καταρχάς, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές για την πρόσκληση για μία ακόμη χρονιά εδώ στο πάντα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ των Δελφών. Και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μέσα σε μια συγκυρία πολύ έντονη πολιτικά, να συζητήσουμε όμως για ένα θέμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο και με όρους, θα έλεγα, λίγο πιο ψύχρεμους και λίγο πιο μακροσκοπικούς από την τρέχουσα καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Κοιτάξτε, προφανώς το ζήτημα της συνέχειας του κράτους και το ζήτημα της δυνατότητας αυτού που ονομάζουμε κρατική μηχανή να συνεχίζει να λειτουργεί και πέραν των ορίων των εκλογικών κύκλων είναι προφανώς εξαιρετικά σημαντικό. Και δεν είναι εύκολη η μηχανιστική πολλές φορές που γίνεται, αν θέλετε, μεταφορά προτύπων ή λογικών που επικρατούν σε άλλες χώρες. Το υπονοήσατε κι εσείς πριν στην εισαγωγή σας. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και λίγο να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Με αυτήν την έννοια, στη χώρα μας βλέπουμε και το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των τελευταίων εβδομάδων πριν την εκλογική αναμέτρηση. Ήδη από τις εκλογές του 2019 και μετά, αυτό που συζητείται στην δημόσια σφαίρα ήταν πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, όμως για να καεί και το εκλογικό σύστημα που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση απλής αναλογικής. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση, για την εκλογολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέμα λοιπόν είναι εδώ το πώς μπορεί το κράτος να υπερβεί αυτή την εκλογολογία, η οποία δεν αφορά μόνο την εναλλαγή των κομμάτων, τολμώ να πω αφορά και την ίδια την εναλλαγή υπουργών μέσα σε ένα υπουργείο.
εντός της ίδιας κυβέρνησης πολλές φορές, η οποία αλλάζει τα δεδομένα. Και νομίζω ότι εδώ η απάντηση είναι μια θεσμική αντιμετώπιση του κράτους. Ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί με όρους θεσμικότητας. Και ξέρετε και στην διεθνή, και για να το συνδέσω και με το ζήτημα της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας που είπατε πριν, και στη διεθνή βιβλιογραφία, αν το δει κανείς, για παράδειγμα αυτό που γράφουν ο Ατσέμογλου και ο Ρόμπινσον στο βιβλίο τους για το Why Nations Fail, γιατί αποτυχάνουν τα κράτη, είναι ακριβώς η έλλειψη πολλές φορές θεσμικών δομών, θεσμικών λειτουργιών, οι οποίες θα λειτουργούν, θα μαθαίνουν, θα σχεδιάζουν, θα αξιολογούν, θα υλοποιούν σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντική και η έννοια την οποία εμείς το τελευταίο διάστημα έχουμε εισαγάγει, του αναπτυξιακού κράτους. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για ένα κράτος, το είδαμε δυστυχώς και αυτό τα τελευταία χρόνια, ένα κράτος φέουδο, ένα κράτος το οποίο το αντιμετωπίζουμε με ιδιοκτησιακή αντίληψη από την πολιτική εξουσία. Χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο θεσμικά θα λειτουργεί προωθητικά για την ανάπτυξη. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Και επειδή παρακολούσα και την προηγούμενη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε, για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά, χρειαζόμαστε θεσμούς. Ποιος ήταν ένας από τους θεσμούς ο οποίος συζητείται στο προηγούμενο πάνελ και συνδέεται και με την οικονομία και την ανάπτυξη? Είναι ακριβώς η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το γεγονός λοιπόν ότι στη χώρα μας δημιουργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2019 η Αναπτυξιακή Τράπεζα, κάλυψε ακριβώς ένα πολύ μεγάλο θεσμικό κενό στη λειτουργία του κράτους και στην διεπαφή του, αν θέλετε, με την οικονομία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πλέον το κράτος, νομίζω η διεθνή συζήτηση πλέον εκεί καταλήγει, και ειδικά μετά την πανδημία, αν δει κανείς όλα τα προοδευτικά, θα έλεγα, ρεύματα σκέψης και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, και όχι μόνο από προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και από τον συντηρητικό χώρο, μιλούν για έναν άλλο ρόλο του κράτους. Ένα κράτος το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ακριβώς να παρεμβαίνει στην οικονομία όχι πατερναλιστικά, ούτε βεβαίως για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά ακριβώς για να χαράξει δημόσιες πολιτικές, οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσει η οικονομία να ανταποκριθεί στις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και διεθνώς, αλλά ακόμα περισσότερο σε μια οικονομία ακόμα ασθενική και ευάλωτη, όπως είναι η ελληνική οικονομία μετά από όλη αυτή τη μακρά περιπέτεια που έχουμε ζήσει την τελευταία σχεδόν πλέον 15 ετία. Ναι. Ένα βασικό ερώτημα, μια βασική διάκριση βεβαίως παραμένει, με διαβαθμίσεις κάθε φορά, αλλά και, και στα διεθνή, και διεθνώς, αλλά και εδώ υπάρχει αυτή σίγουρα η διάκριση. Το κράτος, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Είναι το κράτος επιχειρηματίας ή το κράτος που θέτει ένα πλαίσιο για να λειτουργούν οι επιχειρηματίες? Νομίζω, κύριε Παπά, ότι πολλές φορές τίθενται διλήμματα στη δημόσια συζήτηση τα οποία είναι ψευδεπίγραφα. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι βρισκόμαστε πλέον σε συνθήκες που η πραγματικότητα έχει αλλάξει τόσο πολύ, που καθιστά απολύτως αναγκαία την χάραξη δημόσιων πολιτικών και την ενδυνάμωση της δημόσιας παρουσίας στην οικονομία. Νομίζω ότι το παράδειγμα της πανδημίας είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τι θα γινόταν αν τα κράτη δεν παρενέβαιναν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια κρίση όπως αυτή την οποία ζήσαμε? Και αν δεν ενίσχυαν, για παράδειγμα, τα δημόσια συστήματα υγείας, αν δεν χαράσονταν διεθνείς πολιτικές ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση, να μην κάνει ο καθένας, να το πω πάρα πολύ απλά, τα δικά του. Και στο πεδίο της οικονομίας όμως, τα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια επιστροφή αυτού του οποίου ονομάζω αναπτυξιακό κράτος. Προσοχή. Προσοχή. Όχι βεβαίως με λογικές παροχημένου κρατισμού προηγούμενων δεκαετιών, οι οποίες προφανώς έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, ούτε βεβαίως όμως και με δοξασίες, θα έλεγα, οι οποίες επικράτησαν ειδικά μετά τη δεκαετία του 90, οι οποίες μιλούν για ένα κράτος μικρό, μιλούν για ένα κράτος συρρυκνωμένο, μιλούν εν τέλει για ένα κράτος αναποτελεσματικό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα κράτος αποτελεσματικό, ένα κράτος το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομία, την ανάπτυξη, εκεί που μπορεί να παραχθεί η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Και αυτό νομίζω ότι βρίσκει το πεδίο του, αν θέλετε, το πιο εμφανές, στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων. Πώς αξιοποιούμε τις δημόσιες? Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και θα έχουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο πακέτο χρηματοδοτήσεων να χρησιμοποιήσουμε.
Είναι εδώ το ζητούμενο μόνο. Το ζήσα κι εγώ στο Υπουργείο. Είχα και την ευθύνη, μάλιστα, τέτοιων χρηματοδοτήσεων. Η απορρόφηση των πόρων. Είναι το ζητούμενο καταρχάς η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και την ίδια στιγμή αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, η διαμόρφωση θεσμικής μνήμης στη διοίκηση και στο κράτος. Πώς βλέπουμε, για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή? Είναι απλώς ένας ακόμα μηχανισμός για να μοιράσουμε χρήμα? Ξέρετε, το κάναμε αυτό στη χώρα μας για 40 χρόνια. Και όταν το αποτέλεσμα. Από το 80 και μετά. Από το 85-86 και μετά, με τα περίφημα MOP τότε, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τι κάναμε τότε, από τότε μέχρι σήμερα? Διαχειριστήκαμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και το αποτέλεσμα ήταν μεσοσταθμικά ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας αυτή την 40ετία να είναι 1%. Έτσι. Άρα εδώ κάτι πάει λάθος, κάτι πάει στραβά. Λέω λοιπόν ότι το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων πρέπει να το δούμε πέρα βεβαίως από την κατανομή πόρων και την διάθεσή τους στην πραγματική οικονομία, να το δούμε και ως μια άσκηση μεθοδολογική για την ενδυνάμωση του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα, τι συμβαίνει σήμερα. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τεράστια ιστορική ευκαιρία, η οποία θεωρώ ότι και για την Ευρώπη συνολικά αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, την οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η ευκαιρία, έτσι, και αυτή η δυνατότητα που διαμορφώνεται. Τι γίνεται σήμερα, πώς το διαχειριζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, ποια είναι η απόφαση η οποία έχει ληφθεί από την κυβέρνηση? Έχει δημιουργηθεί μια μονάδα στο Υπουργείο Οικονομικών, ένα unit, το οποίο διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, το τόσο σημαντικό. Δεν θα συζητήσουμε τώρα, δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας το περιεχόμενο αυτής της διαχείρισης, αλλά θέλω να πω για τη δομή, για τη μεθοδολογία. Ένα unit λοιπόν, το οποίο μόλις ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα θα διαλυθεί. Γιατί να μην υπάρχει μια μόνιμη δομή ή να μην αξιοποιηθούν μόνιμες δομές και να ενδυναμωθούν, έτσι ώστε να διαμορφωθεί και στη δημόσια διοίκηση από όλη αυτή την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης μια θεσμική μνήμη, η οποία θα μας είναι απαραίτητη και για τη συνέχεια, θα μας είναι απαραίτητη και για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να βλέπουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τους εθνικούς πόρους, όχι μόνο με όρους μοιράσματος χρημάτων, αλλά και με όρους πιο μακροπρόθεσμους για τη συνολικότερη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Και εδώ βεβαίως μπαίνει το ζήτημα της στελέχωσης. Δεν μπορεί βεβαίως να διαχειρίζεσαι εκατομμύρια όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με 1.000 ευρώ. Πρέπει εδώ να μπει λοιπόν το ζήτημα του πώς προσλαμβάνεις τον κατάλληλο κόσμο, πώς τον εκπαιδεύεις, πώς δημιουργείς τις δομές εκείνες μέσα στη διοίκηση που ειδικά στα κρίσιμα αυτά ζητήματα των χρηματοδοτήσεων έχουν αυτή τη συνέχεια την οποία είπαμε και πριν. Νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε, και νομίζω ότι είναι τώρα η ευκαιρία και είναι τώρα η εποχή να το κάνουμε, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης και διεθνώς ως προς την αντίληψη σε σχέση με το ρόλο του κράτους, να μιλάμε λοιπόν για ένα κράτος το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα λειτουργεί με όρους συμπληρωματικούς προς την οικονομία και όχι ανταγωνιστικούς, ούτε παρασιτικούς. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Δυστυχώς, και πρέπει να το πω, παρότι και η σημερινή κυβέρνηση, θυμάστε ότι βασικό της πρόταγμα ήταν το περιώνυμο επιτελικό κράτος, νομίζω ότι η πραγματικότητα κατέδειξε ότι αυτό τελικά δεν λειτουργήσε. Ίσα-ίσα, αναπαρήγαγε, δεν λειτουργήσε με τους όρους οποίους περιγράφουμε, αναπαρήγαγε παθογένειες του παρελθόντος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Παπά, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η de facto χρεοκοπία στην οποία βρέθηκε η χώρα μας το 2010, προφανώς έχει να κάνει με ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο χρεοκόπησε. Έχει να κάνει όμως με το ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο πάτησε πάνω σε ένα κράτος, έτσι, το οποίο ήταν πελατειακό, το οποίο ήταν κράτος αναποτελεσματικό, το οποίο ήταν κράτος το οποίο δεν μπορούσε να οδηγήσει την ανάπτυξη. Αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το πάρουμε για το μέλλον. Το πήρατε όμως, κύριε Χαρίτση, διότι ακούω προεκλογικά μια κουβέντα η οποία την έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό περί επανακρατικοποιήσεων διαφόρων τομέων. Μια κουβέντα που μας πηγαίνει πίσω στην ουσία σε σχέση με αυτά που λέγατε μόλις. Και μάλιστα, επειδή μιλούσαμε για κινδύνους για την οικονομία γενικότερα εν ώψη και των εκλογών, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ήσυχα κοιμούνται διάφοροι επιχειρηματίες όταν στην πολιτική συζήτηση υπάρχει ως σενάριο η συνεργασία
σε μια κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων, κάποιων δυνάμεων οι οποίοι θέλουν με προγράμματα δήμητρα ή έχουν μείνει στην ιστορία ως εκείνοι οι οποίοι ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, να ξαναπαίξουν έναν τέτοιο ρόλο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει απολύτως. Συζήτηση μπορεί να υπάρχει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οποιαδήποτε συζήτηση. Αποκλείεται δηλαδή οποιαδήποτε συνεργασία με το Βαρουφάκη? Όχι, οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να υπάρχει σε μια προεκλογική περίοδο. Σε δημοκρατία βρισκόμαστε. Σε καθένας μπορεί να θέτει τα ζητήματα τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σημαντικά ή ότι εκφράζουν τις θέσεις του. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία δεν θα πατά σε μια στέρεη προγραμματική βάση. Και η προγραμματική βάση βεβαίως θα είναι δεσμευτική για όλους τους συμμετέχοντες. Και η προγραμματική αυτή βάση έχουμε πει εμείς ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας, και βεβαίως θεωρούμε ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για να διαμορφωθεί μια τέτοια προοδευτική συμμαχία και προοδευτική πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα διαμορφώσει ένα πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως θα έχει τις προδιαγραφές οποίες είπαμε πριν, και σε σχέση με το ρόλο του κράτους, και σε σχέση με τη σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και βεβαίως σε σχέση με τις προοπτικές, τις αναπτυξιακές επενδυτικές προοπτικές που έχει η ελληνική οικονομία. Μιας και το είπατε όμως, επειδή είπατε κάτι για τις κυβερνήσεις εργασίας, κάνουμε τη συζήτηση για το κράτος. Και λέμε εδώ για ένα κράτος το οποίο πολλές φορές λειτουργεί, και το έχουμε δει δυστυχώς για τα τελευταία χρόνια, με έναν τρόπο αυθαίρετο, με έναν τρόπο πελατειακό, με έναν τρόπο ιδιοκτησιακό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει σχέση μόνο με αυτό. Έχει σχέση με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, οι οποίες υπάρχουν και στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, η οποία βλέπουν ακριβώς το κράτος ως φέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Πώς πάει αυτό? Νομίζω ότι ένας βασικός τρόπος για να σπάσει αυτό είναι ακριβώς η κυβερνήση συνεργασίας. Η δημιουργία ευρύτερων δηλαδή πολιτικών και κοινωνικών κατ' επέκταση συνενέσεων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα ακριβώς να σπάσει αυτός ο ομφάλιος λόρος, αν θέλετε, της αυθεντίας και της, που οδηγεί ακόμα και σε φαινόμενα αυταρχισμού των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Έχουμε αυτό νομίζω ότι είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να μιλήσουμε επί της ουσίας, αν θέλουμε, για μια άλλη λειτουργία του κράτους. Έχουμε λιγότερο από μισό λεπτό, αλλά δεν θα... Περνάει γρήγορα, χρόνος, ναι, ενδιαφέρουσα να συζητήσω μαζί σας. Αυτό εκ μέρους μου. Αλλά δεν μπορώ παρά να απαντήσω στον πειρασμό και να πω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας χρειάζονται μια προγραμματική συμφωνία. Εσείς χρειάζεται που κουβέντα. Έχετε ζητήσει τόσα χρόνια στη Γερμανία, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, ότι χρειάζεται καταρχήν μια κουλτούρα συνεργασιών η οποία δεν υπάρχει. Είμαστε ξαναγυρίζουμε στο ή θα μας φάνε ή θα τους φάμε, κάπως έτσι. Οι κουλτούρες καλλιεργούνται. Και ξέρετε πώς καλλιεργούνται. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι κρίσιμο. Αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη. Πώς καλλιεργούνται οι κουλτούρες? Όχι μόνο ρητορικά, θεσμικά. Φυσικά. Ψηφίσαμε το 2016 την απλή αναλογική. Έτσι καλλιεργούνται οι κουλτούρες συνεργασίας. Με το γεγονός ότι έχεις μπροστά σου μια ευκαιρία, ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για κυβέρνηση συνεργασίας. Θεσμικά λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Θεσμικά λοιπόν ζητάμε και από τους Έλληνες πολίτες να δώσουν την ευκαιρία με την ψήφο τους εκλογές απλής αναλογικής για το σχηματισμό μιας συμμαχικής προοδευτικής κυβέρνησης. Εγώ θα κρατήσω, σέβομαι την προεκλογική περίοδο και τις ανάγκες της προεκλογικής περίοδου, θα κρατήσω τη θεσμική διαβεβαίωση ότι μπορούν οι επιχειρήσεις και ο επιχειρηματικός κόσμος και μετά τις εκλογές να είναι σίγουροι ότι η Ελλάδα δεν θα πάει πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά και να αφήσει πίσω τις παθογένειες, οι οποίες είδαμε δυστυχώς για τα τελευταία χρόνια να οξύνονται. Σας ευχαριστώ πολύ.